Η κριτική λογοτεχνία αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλες τις τέχνες. Γι' αυτό η Κρήτη και ο πολιτισμός της βρίσκονται στο επίκεντρο του δεύτερου επιστημονικού συνεδρίου συμποσίου των καλλιτεχνικών σχολείων με τίτλο «Κρήτη, τόπος και τέχνη, η κριτική λογοτεχνία διαχρονικά έμπνευση για όλες τις τέχνες». Σήμερα ξεκινάει το συνέδριό μας, είναι το δεύτερο επιστημονικό συνέδριο συμπόσιο του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης. Ο φετινός του τίτλος είναι «Κρήτη, τόπος και τέχνη, κριτική λογοτεχνία διαχρονικά, έμπνευση για όλες τις τέχνες». Περιλαμβάνει όλες τις μορφές εικαστικών, θεάτρου, ποίησης, μουσικής, της κριτικής λογοτεχνίας διαχρονικά. Κατά την τελετή έναρξης του τριήμερου συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες με κεντρικό θέμα τα έργα της κριτικής λογοτεχνίας στο θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες, ενώ ακολούθησαν δρόμενα από τους μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου. Μιλάμε για την Κρήτη. Για την Κρήτη και για την έμπνευση που μπορεί να προκαλέσει στις τέχνες διαχρονικά. Σε όλες τις τέχνες, είτε αυτές είναι εικαστικά, είτε αυτές είναι θέατρο, παραστατικές τέχνες, μουσική. Όλο το συμπόσιο εστιάζει σε εργαστήρια, ομιλίες και δρόμενα που έχουν να κάνουν με κριτικό θέμα. Μάλιστα, στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιείται συνάντηση των μαθητών όλων των καλλιτεχνικών σχολείων της χώρας. Όπως τονίζουν εκπαιδευτικοί του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου, πολλά είναι τα ωφέλη που μπορούν να αποκομίσουν τα παιδιά από την λόγο δράση που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Κρήτη και τον πολιτισμό της. Η κριτική λογοτεχνία πρέπει να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι ζωντανό, είναι σημερινό. Γιατί δεν αρχίζει από τον Ερωτόκριτο και τελειώνει στον Ερωτόκριτο. Εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα με Κρήτες σύγχρονους ποιητές και συγγραφείς. Και αυτό τα παιδιά τα κεντρίζει και θα δείτε και στα δρόμενά τους ασχολούνται από το παρελθόν μέχρι το σήμερα. Στο συνέδριο που συνδιοργανώνεται από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, τον Σύλλογο Φίλων Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Περιφέρεια, παρευρέθηκαν καθηγητές πανεπιστημίου, προσωπικότητες της εκπαιδευτικής κοινότητας και καλλιτέχνες.